συζητήσει. Συζητήσει. Δεν κάναμε ούτε προτάσεις. Εντάξει. Σκεφτόμασταν να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Λοιπόν, ήταν αυτό που λέγαμε για τις 15 μέρες να λείπουμε και τις 15 μέρες να εργαζόμαστε κτλ. Κτλ. Και τις λεπτομέρειες που θέλαμε να μάθουμε κτλ. Δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και δεν θέλουμε, φαντάζομαι, περισσότεροι να πάμε στο εκ περιτροπής. Φαντάζομαι οι περισσότεροι. Έτσι. Και επειδή αναφέρθηκαν την προηγούμενη φορά ότι κάποιοι εδώ μέσα ίσως έχουν και προτάσεις για το να ανεβάσουμε τη δουλειά μας, το να προσελκύσουμε κόσμο κτλ. Κτλ. Σας ζήτησε ο καθένας να σκεφτεί ποια θέλει να κάνει τις προτάσεις του βάσει της λειτουργίας του ξενοδοχείου, του εστιατορίου. Εντάξει. Μπορεί να τις κάνει ελεύθερα και σεβαστές οι προτάσεις και να κατέβουν να περάσουν και από τους προϊσταμένους εφόσον να κάνουν αυτή τις προτάσεις τους, να φτάσουν στο διευθυντή μας και μετά στη διοίκηση. Και όσο είναι εφικτά και δυνατά, ή κατά τη διάρκεια της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόλησης θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες του έτους ή και ο συνδυασμός αυτών. Έτσι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να μας φέρει εδώ κάποια χαρτιά, κάποιους νόμους και κάποιους... Συγγνώμη, παρέμβησα να πω το εξής. Το θέμα αυτό που λέγαμε για άδεια άνευ υποδοχών 15 μέρες και εργασίας 13-2 με ρεφό κτλ. Κτλ. Εντάξει. Ρωτήσαμε αν είναι νομικά, αν στηρίζεται κάπου νομικά. Δεν στηρίζεται πουθενά και είναι παράδειγμα. Δηλαδή, εάν έρθει το ΙΚΑ και κάνει έλεγχο, καήκαμε όλοι. Δηλαδή, και μια γοιάν, ο Κιούπης παραδείγματος χάρη που έτυχε να πάρει άδεια από τον 6 μήνα. Εάν πάμε 10 άτομα και ζητήσουμε με αίτησή μας να πάρουμε άδεια, δεν είναι σύμφωνο με τον νόμο. Δηλαδή, ναι. Θεωρείται ότι είναι παράνομο και που κάτι γίνεται. Αμέσως μπαίνουν υποψίες και αρχίζουν άλλες διαδικασίες. Να σκεφτείτε τι υποχωρήσεις θα κάνουμε. Ορίστε, διαβάστε τα. Έβαλα φωτοτυπίες. Ότι έρχεται και η σειρά. Το ξέρετε, τα ξέρετε. Το ξαναλέω. Ότι θα έρθει και η σειρά μας. Γιατί να κάνουμε. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε κανένα εργασιακό δικαίωμά μας. Κανένα. Δεν θα χάσουμε. Και με την άδεια άνευ υποδοχών που λέτε και με όλα. Μειώνουν και τις τιμές και όλα. Κύριε. Τι θα προτείνω. Είδα ότι σημειώσατε σήμερα έχουμε συνέλευση. Δεν καλέστηκα από κανένα. Πετάει εδώ πέρα μια στόλα και φεύγει. Ποιος το είπε αυτό. Εδώ ο κύριος Καναπούδης. Παλάκα τις μαλακίες σου κάνω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα παίρνουμε άνευ αποδοχών. Πώς θα το κάνουμε. Τίποτα δεν είναι θωμά. Τίποτα. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε απόφαση για το οτιδήποτε. Είπαμε να έρθουμε εδώ να κάνουμε κάποιες προτάσεις. Εγώ έτσι πως το βάζω θα πάρω και... Επίσημα σας είπα ότι αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά για 15 μέρες εργασίας και 15 άντρα αποδοχών, χι. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτά θα πρέπει να καθίσουμε να τα συζητήσουμε ήρεμα, να τα καταλάβουμε και να καθίσουμε. Για να υπάρχει μια αναλλακτική πρόταση. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν μπορεί να συζητήσουμε. Σωματική άκρη. Και λένε ότι το 1200 είναι η μισθοδοσία. Ο εργαζόμενος φταίει για την μισθοδοσία. Δεν είπα εγώ ότι φταίει ο εργαζόμενος λίγο. Όχι, μα το είπατε γι' αυτό. Μην φάνω ότι είμαι και τουλάχιστον εμένα περισσότερο εδώ και τις επιθέσεις μου τις ξέρετε και τις θέσεις μου τόσο χρόνια, έτσι. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει αυτή η μορφή συζήτησης εδώ μέσα. Γιατί υποτίθεται είμαστε σε μια οικογένεια και μέσα στην οικογένεια μπήκανε οι γειτόνοι ή οι περίοικοι να ακούσουν τι θα πούμε, έτσι. Μια άλλη στιγμή, αφού τα βρούμε. Και αν η γραμμή είναι λάθος, δεν θα συμφωνήσουμε με τη γραμμή τη λάθος. Ναι, συμφωνώ και με αυτούς εν μέρη, θα συμφωνήσω και με εμάς όμως και θα κρατήσω εμάς. Το Δημοτικό Συμβούλιο πρόπερση που μετέγραψε και την εταιρεία που δουλεύεται σε ανώνυμη εταιρεία. Διαφωνήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δώσαμε μάχη
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Διαφωνήσαμε στην τελευταία συνεδρία του Ελληνικού Συμβουλίου που μόνο όποιο δεν θέλει να έχει αυτιά και μάτια μπορεί να καταλάβει το αντίθετο. Στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που παρών του Προέδρου σας αποφασίστηκε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑΚ και το επόμενο βήμα θα είναι η ΔΕΤ. Διαβάστε. Συναδέλφες και συνάδελφοι, συζητήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σας πριν ακόμα κάνετε και την πρώτη σας Γενική Συνέλευση πώς πρακτικά το Εργατικό Κέντρο μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ήδη τη Δευτέρα προετοιμάζουμε συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο γι' αυτό. Πώς δηλαδή και με άλλα σωματεία και με άλλους εργαζόμενους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, λοιπόν, ΔΕΤΑΒ κλπ. Και τους πολίτες της Νάουσας. Ναι, και τους πολίτες της Νάουσας θα βάλουμε εμπόδια στην ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το πρόβλημα που απασχολεί σήμερα. Κοιτάξτε, αν είναι συνάδελφοι. Πρέπει να αποφασίσετε να σώσετε τους εαυτούς σας. Μαζί με άλλους εργαζόμενους. Αυτό σας λέει. Το τι λέει το Εργατικό Κέντρο, ξέρετε. Πρέπει να αποφασίσετε να σώσετε τους εαυτούς σας. Δεν θα πουλήσουν μόνο τη ΔΕΤ. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα πουλήσουν και όλο το δέρμιο. Υπάρχει μια σκέψη, δεν θα σας κουράσω, τη συζητήσαμε με το Προεδρείο. Πρέπει να αποφασίσετε να σώσετε τον εαυτό σας. Πρέπει να αποφασίσετε να συγκρουστείτε με αυτή την απόφαση που λέει ιδιωτικοποίηση. Πίσω οποιαδήποτε κανένα δεν μπορεί να σταθεί. Εντάξει, και το να πετάμε το μπαλάκι, ας μας βρουν τις λύσεις και ότι αύριο μεθαύριο όλα ωραία πρέπει εμείς να πληρωθούμε όταν θα δει το τέλος του μήνος. Αυτό είναι λίγο εξωπραγματικό νομίζω για να διονύζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν γίνεται. Είναι ΑΕ. Αυτά έπρεπε να μπορούσαν να τα πούμε σε άλλες εποχές. Σήμερα είναι ανώνυμος εταιρεία, έτσι τα κριτήρια είναι ίδιο το οικονομικά. Ξέρεις, με τρεις αρνητικούς ισολογισμούς λύεται η εταιρεία. Οπότε εδώ ήρθαμε σήμερα να συζητήσουμε σαν εργαζόμενοι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καθένας από την πλευρά του, ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον όγκο δουλειάς. Να μπορούν να έρθουν πάλι οι πελάτες που ερχόταν ή κάποιοι από αυτούς ή να φέρουν καινούριους. Εμένα αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Δεν είναι το να βγω στην πλατεία και να λέω δεν με πληρώνω τέλος του μήνα. Γιατί εκεί πλέον είναι η πλήρης απαξίωση. Είναι η κατάντια που έχουν φτάσει τα παιδιά. Και είμαι μαζί τους και προσπαθώ να καταλάβω πώς θα ήταν να είμαι εγώ 6 μήνες απλήρωτος και να μην έχει η οικογένειά μου. Όχι να βάλει πετρέλαιο ή να φάει ένα κομμάτι ψωμί, να σώκονται και τα αγαπημένα, συγγνώμη μου, τα τέλη και να μην έχεις να τα πληρώσεις και να σου έχουν να σου κόψουν και το ρεύμα. Δεν είμαι βλάκας να μην τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας. Και συγγνώμη. Εμείς δεν έχουμε δουλειά να εξυπηρετήσουμε, να κάνουμε τη σωστά τη δουλειά μας. Αν έχουμε και δύναμη, τις πούμε, ρε εμείς. Αν έχουμε, θα τις πούμε. Δηλαδή, δεν σε ανησυχία, σε μισό λεπτό. Εδώ έπρεπε να είναι τώρα και να κάτσεις να τα πεις αυτά και να ρωτήσεις. Αλλά δεν είναι κανένας. Εδώ έφτασε η συζήτηση. Δεν τους έδιωξε κανένας. Αυτό δεν ξέρω. Και από ό,τι βλέπετε, συγγνώμη, και από ό,τι βλέπετε, η συζήτησή μας γίνεται πολύ κακά στοιχεία. Θα μπορούσες να τους έχεις εδώ με τον τρόπο σου. Αν θέλεις να το πω και έτσι. Όχι, σαν πρώτο. Έτσι πώς έπρεπε να οργανώσεις. Αν θέλεις να το πω, ήρθα προειδεασμένη στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Και μίλησα πριν δύο μέρες. Yeah. Δεν έχω πρόβλημα να σου με ποιους, με την κυρία Μίλη παρεμπιπτόντως γιατί ήταν στη δουλειά. Yeah. Και ρώτησα τι με έλεγενέστε και μάλιστα ρώτησα το σωματείο τι θέση παίρνει πάνω σε αυτό. Τι μόνο ότι συμφωνούμε στην εκπαιδευτική εργασία ή παύλα. Παιδιά, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν το